Κύριε Παπασταύρου, εσείς πώς ακούσατε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός? Ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχήν θα μου δώσετε το χρόνο να σχολιάσω έτσι μια σειρά ζητήματα. Τα εννοείται, οποία κύριε Παπασταύρου. Σε 2-3 γύρους παρεμβάσεων. Αργήσατε, αλλά έχετε το προνόμιο, σχολιάσετε πρώτος. Οπότε να βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το θετικό. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι στις εκλογές αυτές κρίνεται το θέμα της σταθερότητας για το λαό, κατά τη γνώμη μας. Και η σταθερότητα για το λαό σημαίνει σταθερότητα για τις ανάγκες του, τα δικαιώματά του, τις διεκδικήσεις του, την υπεράσπιση του απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αδύναμη, να το πούμε έτσι, η αντιλαϊκή σταθερότητα που κατά τη γνώμη μας εκφράζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και την εκφράζουν γιατί έχουν συμφωνήσει σε βασικές προγραμματικές και στρατηγικά ζητήματα. Και αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή μπορούμε να παρακολουθήσουμε για ώρες έτσι μια συζήτηση περί προσώπων, περί συνθέσεων, περί συσχετισμών δύναμης. Όμως η ουσία είναι ότι εδώ έχουμε μια σύγκληση, μια στρατηγική σύγκληση των άλλων κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή έχουμε σύγκληση στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, που κατά τη γνώμη μας είναι ένα υπερμνημόνιο. Έχουν σύγκληση στα θέματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν πάρα πολλά ζητήματα στην ζωή των εργαζομένων σε βάρος τους. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα δημιουργηθεί, με όποια σύνθεση και αυτή κι αν είναι, θα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Εσείς βλέπετε συνεργασίες να δημιουργούνται? Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί άνετα να σχηματιστεί μια κυβέρνηση στις 22 του μήνα, ναι, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η προγραμματική σύγκληση. Ποιον, κυβέρνηση, ποιον? Οποιονδήποτε άλλων διαθέσιμων κομμάτων στη στήριξη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Εσείς πάντως δεν το συζητάτε σε καμία περίπτωση. Εμείς βάζουμε ζήτημα ότι ακριβώς για να υπάρξει σταθερότητα υπέρ των λαού και των εργαζομένων, είναι κριτήριο για το λαό ποια θα είναι η δύναμη που το επόμενο χρονικό διάστημα, που την επόμενη μέρα στις 22 του μήνα, θα είναι απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Την ανοχή σας θα τη δίνατε σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση? Εννοείται πως όχι, εμείς ούτε συμμετοχή, ούτε στήριξη, ούτε ανοχή σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία είναι δεδομένη αντιλαϊκή. Και επιτρέψτε μου λίγο να το εξηγήσω αυτό που λέω. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια... Δεν γεννιόμαστε τώρα, έτσι. Μιλάμε τώρα. Υπάρχει ένα προηγούμενο ζήτημα. Δηλαδή, ποιο είναι το προηγούμενο? Μιλάμε για κόμματα που μαζί ψηφίσανε μνημόνια, για κόμματα που ψηφίσανε μαζί αντιλαϊκούς νόμους, άλλα το 50% και άλλα το 70% των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για κόμματα που απέρριψαν μαζί τις προτάσεις τις φιλολαϊκές και φιλεργατικές. Πάντως, αν δεν δίνεται το ΚΚΕ στη Βουλή. Τα κουκιά μιλάμε για κόμματα που με δηλώσεις τελεχών τους, πρωτοκλασσάτων στελεχών, λένε ότι δεν έχουμε καμία διαφορά στα στρατηγικά ζητήματα και που, αν θέλετε να σας πω και ένα τελευταίο παράδειγμα που είναι και ζωντανό από τοπικό επίπεδο, όχι κεντρικό πολιτικό, αλλά έχει σημασία του και αυτό, είναι κόμματα που έχουν μεγάλη άνεση να συναντιούνται οι εκπροσώποι τους σε καφενείο, σε ουζερί στην Πάτρα και να συζητάνε για το πώς θα ανατρέψουν το μόνο κομμουνιστή δήμαρχο που υπάρχει αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, τον Κώστα τον Μπελετίδη. Χτες πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση δημόσια κιόλας. Έτσι υπάρχει και σε τοπικό κανάλι, έχει αναπαραχθεί και από άλλα, ανάμεσα στον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα, απέναντι σε ένα δήμαρχο ο οποίος τι έκανε, πολύ απλά. Πώς ξέρετε ότι αυτό συζητούσαν? Λοιπόν, υπάρχει βίντεο, κύριε Κατρούγκαλε, μπορείτε να το δείτε. Δεν είστε ενημερωμένος προφανώς. Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν. Αυτή ήταν η συζήτηση. Η συζήτηση ήταν πώς θα ανατρέψουμε τον Κώστα τον Μπελετίδη. Αυτό είναι ένα δείγμα. Ένα δείγμα. Κύριε Παπασταύρο, εγώ που επέβαλα σε όλου οι οποίοι, για να σα δώσω το λόγο, λίγο βοηθήστε με. Τώρα γιατί επέβαλα σε όλου οι οποίοι, αλλά πρέπει να μιλήσω και εγώ. Δεν με βοηθάτε. Έχουμε σοβαρέ εξελίξει. Θα το ξανά έχετε το λόγο, σα το υπόσχομαι. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Έχουμε δημοτικέ, έχουμε λίγο αργότερα. Όχι, δεν είναι δημοτικέ. Έχουμε φουρτούνε στην ελληνική. Ναι, τρία σχόλια. Το πρώτο είναι ότι
η τοξικότητα για την οποία μιλάμε είναι πολλές φορές μια ανούσια αντιπαράθεση που γίνεται γύρω από επιμέρους ζητήματα ή αν θέλετε ακόμα και σοβαρά ζητήματα τα οποία αξιοποιούνται από προσανατολιστικά, όπως είναι ας πούμε για παράδειγμα η περίπτωση κακοποίησης γυναικών. Τι είναι αυτό, ανούσιο θέμα? Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, αλλά που αξιοποιούνται, λέω, από προσανατολιστικά και όχι ουσιαστικά. Γιατί εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε σε αυτό το ζήτημα με σαφήνεια και αναδείξαμε ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα που είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες. Αν θέλετε. Αναδείξατε τις συνθήκες ώστε να μην αναδείξετε το θέμα. Όχι, αναδείξαμε. Ο Ντέρι Ζωσπάστης δεν είχε τίποτα στην πρώτη σελίδα. Αναδείξαμε και τις συνθήκες. Όχι, επιτρέψτε μου. Πώς δεν είχε? Τα πράγματα με το όνομά του. Ο Ζωσπάστης είχε και στην πρώτη σελίδα και. Ναι, και αναδείξατε τις συνθήκες. Για να μην αναδείξετε το συγκεκριμένο θέμα. Και την ουσία και τις συνθήκες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι να μιλάμε υποκριτικά για το θέμα της κακοποίησης των γυναικών. Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένη η γυναίκα. Συγκεκριμένη. Άλλο οι γυναίκες γενικώς. Όταν έχουμε μια συγκεκριμένη γυναίκα, μιλάμε για αυτή τη γυναίκα. Μα για αυτή τη γυναίκα μιλήσατε. Δεν έχετε διαβάσει καλά το ριζοσπάστη, κύριε Παπαδάκη. Δεν το μιλήσατε. Κάνατε πλάτες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Το κουκουέκανε πλάτες στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μη με διακόψετε ξανά, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι ουσιαστικά ζητήματα έτσι τα οποία χρειάζεται να μπαίνουν στην ουσία τους είναι, λέω, ένα τέτοιο ζήτημα πολύ ουσιαστικό, έτσι, το οποίο όμως πρέπει να μπαίνει στη βάση της συγκεκριμένης την οποία συζητάμε και να μην γίνεται αντικείμενο μιας λασπομαχίας ανάμεσα στα κόμματα. Έτσι, λοιπόν, ένα λοιπόν το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, διαμορφώνεται μια κατάσταση κινούμενης άμμου, να το πούμε έτσι, στο αστικό πολιτικό σύστημα, η οποία διευκολύνεται από το γεγονός ότι τα κόμματα, τα αστικά, έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση. Mm-hmm. Έτσι, πολύ εύκολα μπορεί να μεταπηδήσει ο ένας από το ένα κόμμα στο άλλο. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Ή πολύ εύκολα μπορούν να δηλώνουν στελέχη αυτών των κομμάτων, να δηλώνουν ότι ψήφισε σήμερα, σήμερα και όπου βγει αύριο. Δηλαδή ότι ό,τι διακηρύσουν τα κόμματα προεκλογικά ή έχει μια μεγάλη σχετικότητα, γιατί μετεκλογικά θα δούμε πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Τώρα, άρα την... λοιπόν λέω ότι είναι ένα στοιχείο μοναδικής σταθερότητας η ψήφος και η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η ψήφος την επόμενη μέρα δεν πρόκειται να πάει ούτε στη στήριξη αντιλαϊκών κυβερνήσεων, ούτε στη στήριξη αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά θα κατατεθεί στην πάλι και στην εναντίωση στην αντιλαϊκή πολιτική με όποια κυβέρνηση.